Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 με το Δοκάρι και Μέσα για να αναλύσουμε παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα της Super League 1. Μια εβδομάδα που και αυτή ξεκινάει έχοντας ορίζοντα τα κύπελα Ευρώπης και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League, αλλά και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στο Europa League. Να θυμηθούμε αρχικά συνοπτικά τα αποτελέσματα από την 7η αγωνιστική. Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης 2-0, Ατρόμητος ΠΑΣ 0-2, Βόλος ΑΕΛ 1-1. Λαμία Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Αστέρας Τρίπολης 1-0, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, ΑΕΚ Όφη 2-1. Η βαθμολογία έχει τον Άρη στην κορυφή με 16 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 13, όσο έχει και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ 12, ο Βόλος 12, Αστέρας Τρίπολης 10, ΠΑΣ για 1-8, Ατρόμητος 8, Παναθηναϊκός 6, Όφη 6, Απόλλων Σμύρνης Πανετολικός από 3, ΑΕΛ 2, Ουραγός Λαμία με 1 βαθμό. Θα δούμε και εμβόλυμα Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης και ΠΑΣ για 1 Λάρισα, αύριο ο Παναθηναϊκός και την Τετάρτη ο ΠΑΣ κόντρα στην Λάρισα. Η 8η αγωνιστική, η τακτική αγωνιστική, το άλλο Σαββατοκύριακο, Αστέρας Τρίπολης Βόλος, ΠΑΣ Πανετολικός, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, Όφη Ολυμπιακός, Λάρισα Λαμία, Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ και Άρης ΑΕΚ, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Όπως προείπαμε, είχαμε σημαντικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και σπουδαία ευρωπαϊκά μπροστά μας, αρχισγενωμένης από το αυριανό κρίσιμο μάτς του Ολυμπιακού στο Μάντσεστερ κόντρα στην City του Pep Guardiola. Να καλησπέρισω τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Τι έγινε? Ωραίος. Μας μαντρώσανε. Σας. Από παιδικό... ναι, κρατάω. Εμείς είμαστε λίγο πιο μπροστά, θα δούμε. Έκανα το τεστ αύριο, ναι. Θα βγουν τα αποτελέσματα. Βλέπω, ναι. Να με δένει αλυσοπρίωνο πώς το λένε, ο παλιός κομμουνιστής και η μην δεξιός καραλιάς, να μας βάζει μέσα να μπει Θεσσαλονίκη στα μαύρα της. Ναι. Από παιδικό. Αλλά εσύ είσαι στα ρόζ όμως. Τι πράγμα? Λέω η Θεσσαλονίκη στα μαύρα της, αλλά εσύ είσαι στα ρόζ. Εντάξει, μπορεί, είμαι φίλος με τον Κούγια, αν και διαφωνώ για αυτό που έγινε με τη φάση με τον τερματοφύλακα, τον Κλίχτ, πώς το λένε. Καταρχήν να δικαιολογηθώ, το δωμάτιο είναι της κόρης μου, οπότε οι παοξίδικες αφήσεις δεν είναι δικές μου. Ήταν απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση, γιατί τα σπάει το ροζ. Πάει, απομυθοποιήθηκε και ο Ραπτόπουλος. Λοιπόν. Έχει τον ΠΑΟΚ του 50, τον ΠΑΟΚ του 56, τον ΠΑΟΚ του 72, έχει γεμίσει το δωμάτιό της ΠΑΟΚ. Ναι. Τι να πεις. Εντάξει. Τι να πεις. Πήρε την αδειά της. Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης ότι τα παιδιά μας δεν είναι κτήματά μας. Ναι. Δηλαδή, αυτά που κάνουν μπαμπάδες, θα γίνεις Άρης, θα γίνεις ΠΑΟΚ, θα γίνεις δεξιάς, κομμουνιστές. Ό,τι και να το πεις, ό,τι και να το πεις, με το παράδειγμα που θα δώσεις, δηλαδή εμένα ο πατέρας μου έλεγε, ρε κολόποδο, γιατί βρίζεις, να πούμε. Μα εσύ βρίσκει παραπάνω από μένα. Δηλαδή, τι να με συμβουλεύει εσύ εμένα, center back δεκαετία του 60, που πλακωνόσου στι μπουνιέ εκεί με τον Αλέφαντο, να πούμε, γιατί λέει βρίζει. Δηλαδή, το θέμα είναι τι θα τον δείξει τον άλλον. Οπότε, το παιδί εδώ μεγάλωσε στη Τούμπα. Ο φίλο τη είναι βλαχοπαοξή. Πήρε το δρόμο τη, να πούμε. Ναι. Είδε τίτλου στο 16. Άρα είσαι φιλοξενούμενο σήμερα στο δωμάτιό τη για τι ανάγκε εκπομπή, ε. Ναι, έχει πάρει και τα καλλιντικά, λέει, τι έγινε με ρεζίλ κάτω στην Αθήνα, λέει, έχει καναντώνω καλλιντικά, έχει. Μην νομίζουμε ότι λέει... Εντάξει, μωρέ, το πολύ πολύ κάποιος που δεν ξέρει να νομίζει ότι είναι το καμαρίνι σου, δεν πειράζει, λοιπόν. Σε έχουν, λέει, στην μπούκα, που σε έχουν στην μπούκα, λέει, πολύ, να βάλεις, λέει, και τα αρώματα τα γυναικεία, θα σε κάνουν ξεκούμπο τη ρόμα, με προστάτευσε. Έτσι, καλά σου κάνει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο έχει σηκώσει πολύ κουβέντα. Από χθες, ναι. Είναι αγωνιστικό και αφορά τον αποκλεισμό του Κώστα Φορτούνη από την αποστολή που βρίσκεται ήδη στο Μάντσεστερ. Ναι. Αρχικά, επειδή και χθες που έγινε αλλαγή, Κούτσενε βγαίνοντας εκτός, υπόθηκε ότι μπορεί να είναι κάποιος τραυματισμός. Ουσιαστικά, Κούτσενε, προς τιμήν του, ο ίδιος ο Πέδρο, ναι, Μαρτίνς είπε ότι είναι λόγοι τακτικής που έγινε η αλλαγή χθες και προφανώς και ο αποκλεισμός του από τον αγώνα.
Του βγήκε, γιατί ο Ελαραμπή, όταν παίζει 4-4-2 με τον Απόλλωνα, δεν έχει δύο φόρ. Κώστα, Κώστα, και... μην πάμε στο αν του βγήκε και κέρδισε τον Απόλλωνα. Να πάμε λίγο στο μήνυμα που θέλει να περάσει, προτείνω, ο Πέτρο Μαρτίν στον Κώστα Φορτούνη. Εδώ βλέπουμε σε μια κάρτα που έχει ετοιμάσει ο κύριος Αβραμίδης τους χρόνους συμμετοχής που έχει φέτος, αναπληρωματικός με την ΑΕΚ λεπτά συμμετοχής 3, αναπληρωματικός με τον Αστέρα Τρίπολης λεπτά συμμετοχής 45, βασικός με την Ομόνια έπαιξε 59 λεπτά, αναπληρωματικός στο άλλο μάτς με την Ομόνια έπαιξε 2 λεπτά, αναπληρωματικός με τον ΠΑΣ Γιάννενα έπαιξε 45 λεπτά, βασικός με τον Ατρόμητο 69 λεπτά, αναπληρωματικός με τη Μαρσέγη 12 λεπτά, αναπληρωματικός με την Πόρτο 37 λεπτά και βασικός με τον Απόλλωνα 45 λεπτά. Στο σύνολο είναι 311 λεπτά συμμετοχής. Να σταθούμε μόνο στο ότι και στα λίγα μάτς που ξεκίνησε βασικός, προερχόμενος βέβαια από τραυματισμό, έγινε αλλαγή. Κοίταξε, ο Φορτούνης, έτσι όπως τον βλέπεις, βλέπεις ότι είναι ένας παίκτης με προσόντα. Έχει τρίπλα, όχι στον πολύ κλειστό χώρο, στο πιο μεγάλο χώρο. Έχει πολύ καλά πόδια, βλέπει γήπεδο, μοιράζει μπάλες. Στα καλά του μπορεί να πάρει ατομικές ενέργειες κτλ. Ο Φορτούνης φαίνεται ότι τον επηρεάζει το αγωνιστικό του κομμάτι, πέφτει εύκολα ψυχολογικά. Τον βλέπει στη φωτογραφία. Μου θυμίζει μια θιά μου, τη θεία Ευδοξούλα. Μόνιμα ήταν στεναχωρεμένη και θυμωμένη. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι μόνιμα στεναχωρεμένος. Αυτό μέσα του, ο ίδιος ξέρει τι έχει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αγωνιστικό το κομμάτι. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό το κομμάτι του Φορτούνη. Γιατί δεν μπορεί να έχεις γρήγορος να είσαι, όχι πολύ, αλλά είσαι. Τέχνη μεγάλη να έχεις, πόδια καλά να έχεις, σκόρερ να είσαι κτλ. Και να σε παίρνει από κάτω επειδή ο Βαλμποενά είναι ο Αστέρας ή επειδή σου έλεγε τη θέση ο Βαλμποενά. Εγώ σου είχα πει και τις προάλλες ότι αυτοί όταν παίζουν μαζί δημιουργούνται κόμπλεξ από την πλευρά του Φορτούνη. Μετά δεν Φορτούνης, πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί είναι δύο επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είναι υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές, αλίμονο αν αυτό συνέβαινε σε όλες τις ομάδες. Εάν συμβαίνει αυτό, ωστόσο θα συμφωνήσω, Κωστή, μαζί σου ότι αγωνιστικά και σε εισαγωγικά ελέξη, για να μην παρεξηγηθούμε, με τις εμφανίσεις του Βαλμπουενά εκθέτει το Φορτούνη. Δηλαδή, έτσι είναι ο Μαρτίν σαν να λέει από μέσα του, ρε Κώστα, αυτό που κάνει ο Ματιέ θέλω να κάνει στο γήπεδο. Κάνε το κι εσύ. Δηλαδή, μπαίνει ο Βαλμποενά, μαρκάρει, παίρνει την μπάλα, τον βάζει έξω δεξιά, φεύγει από έξω δεξιά, λέει θα παίξω δεκάρι, δεν φέρνει την μπάλα πτάχα, μπαίνει κάθετα, θα σουτάρει, θα πάει αριστερά, θα δει αδύναμο τον άλλο τον μπακ, θα κάνει μόνο του μια μετακίνηση, χωρίς εντολή. Mm. Παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο χαίρεσαι να το βλέπεις και σαν αντίπαλος. Εγώ, τους παοξίδες που συναναστρέφομαι, λέει μπράβο ρε τον Γερατά, μακάρι λέει και ο Βιερίνια, λέει και ο... να βγει έτσι σαν τον αυτόνα, τώρα που θα έρθει ο Βιερίνια. Λέω εντάξει, περίμενε, αλλά ο Φορτούνης, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσει με τον προπονητή, ο προπονητής να τον πει σε πιστεύω, να το κάνουν και κάποια ατομικά χαρακτηριστικά προπόνησης, κάποιες ταχύτητες ίσως, κάποια ενδυνάμωση ίσως, κάτι που έχει μείνει πίσω ίσως. Και δεν μπορεί, εγώ τον βλέπω, το Φορτούνη. Πώς βλέπεις ρε παιδί μου έναν άνθρωπο και λες πω ρε γάμο το, τι καλημέρα τον πω αυτόν τώρα, θα με πάει η κουσουσιά, θα με βρούνε τον COVID. Καταλαβες. Ναι. Είναι, δείχνει με η φάτσα του στεναχωρεμένος, πικραμένος, βαργεστισμένος. Δείχνει ότι ενοχλείται από κάτι. Αλλά αυτά τώρα στο χορτάρι, όταν ο Ολυμπιακός παίζει νίκες με 4-4-2, όταν βγαίνει ο Φορτούνης πάει καλύτερα κτλ. Ο κόσμος θα είναι με τον προπονητή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπει ότι και στην περιραίως ατμόσφαιρα, τώρα άμα κάνεις ένα γκάλο, τι συμβαίνει, με ποιον είστε, τι γίνεται, ο Μάρτινς θα πάρει 90%, 88% ότι έχει δίκιο ο Μάρτινς. Ναι, βέβαια, έτσι, επειδή είναι στην ίδια ομάδα, το θέμα είναι ότι μήπως με αυτόν τον τρόπο πληγωθεί ο εγωισμός του Φορτούνη και πάρει τα πάνω του αγωνιστικά. Είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός, έχοντας παρά τις υποχρεώσεις σε όμιλο Champions League, ιδιαίτερα αγωνιστικό και κάνοντας και πρωταθλητισμό με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ φέτος, και ο Άρης είναι βέβαια στην παρούσα φάση ψηλά, δεν έχει την πολυτέλεια να τον περιμένει το Φορτούνι. Ναι.
Όπως επίσης ο μάρτυρας δεν είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να σε εμπνεύσει, να σε πάει στο φιλότιμο, σου πει, έλα ρε παίξε, μην φοβάσαι, παιχταράς είσαι κτλ. Είναι ένας άνθρωπος, φαίνεται, πολύ ήπιον τόνων και δεν μπαίνει σε αυτά τα μεσογειακά τα περαμένα τα δικά μας. Ναι. Τα ελεφαντικά, έλα ρε παιχταράς. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάει τη δουλειά του. Έχει πάρει double Ολυμπιακός, είναι ξανά στο μίλους του Champions League. Είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις. Λοιπόν, να δούμε λίγο μία πιθανή εντεκάδα εν ώψη του αυριανού, θεωρητικά και πρακτικά, πιο δύσκολο αγώνα που είχε ο Ολυμπιακός στο Champions League στη φάση των ομίλων κόντρα στην Manchester City. Εδώ που βλέπουμε 4-2-3-1, ουσιαστικά είναι σαν να επιστρέφει στο 4-3-3. Ο 4-3-3 είναι. Αυτό είναι καθόλου 4-3-3, έτσι όπως το βλέπω εδώ στο κινητό μου. Ναι, δηλαδή, ναι. Τον Καμαρά στη θέση, εκεί που ήταν ο Βαλμποενά δεκάρι, 4-2-3-1, τον τραβάει αριστερά, ναι, και βάζει τον Μασούρα. Ή 4-3-3. 4-3-3, ναι, με Εμβιλά, Καμαρά, Πεπέ, ναι, εάν δεν είναι Πέπε, εάν δεν είναι έτοιμος ο Μπουχαλάκης. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Μασούρας έχει ένα προβάδισμα, ένα του Ρατζέλοβιτς, επειδή κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο από ό,τι ο Σέρβος έχει κάνει. Ναι. Λοιπόν, κάνει πιο καλά μαρκαρίδες. Αυτό. Έχει γίνει επίσης μια κουβέντα, Κώστα, γιατί οι περισσότερες ομάδες που έπαιξαν φέτος κόντρα στη City έπαιζαν ή 3-4-3 ή 3-5-2 ή 5-3-2, τέλος πάντων έχοντας τρεις στόπερ. Ο Μαρτίνς, όπως μας έλεγε και ο έμνηστος ο Νίκος και τον έχουμε δει και εμείς, δεν το έχει κάνει πέραν ελάχιστων περιπτώσεων για κάποια λεπτά μες στο παιχνίδι. Και ναι, έχει και εκτός τον μπα. Οπότε δυσκολεύει ακόμα και να έμπαινε σε μια τέτοια σκέψη το να δούμε ένα διαφορετικό σχήμα αύριο. Όχι, με τον Αβραμ δεν θα το τόλμαγε. Ή με τον Χολέμπας αριστερό στόπερ και άλλο αριστερό μπακ. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό πιο, αν το έπαιζε τριάδα στα στόπερ, πιο ορθολογικό θα ήταν με το Χολέμπα. Ναι. Τι Χολέμπας είναι και ψηλό παιδί και θα του δίνει και λιγότερα μέτρα και στα μαρκαρίσματα πιο καλός. Και νομίζω ότι αν το γίνανε σε 3-5-2 ή 3-4-3, ο Χολέμπας τρίτο αριστερό στόπερ τέριαζε πολύ καλύτερα από κάθε άλλη τριάδα, νομίζω. Δεν ξέρω τι λες ναι, εσύ. Συμφωνώ. Μπορεί να παίξει εκεί με τον Βαλμπουενά δεκάρι και να έχει μπροστά τον Ελαραμπή και τον Ρατζέλοβιτς ή τον Μασούρα. Εκεί ίσως να έπαιρνε και Ρατζέλοβιτς που έχει πιο επιθετικές αρετές. Αν και ο Μασούρας. Κρατάει και κάποια του. Αν και ο Μασούρας σκοράρει συχνά. Λοιπόν, να δούμε τις φάσεις σιγά-σιγά που είχαμε στο Καραϊσκάκης, στο 2-0 του Ολυμπιακού κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Εδώ είναι η πρώτη ευκαιρία από κεφαλιά του Χασάν. Η σέντρα είναι από τον Φορτούνη. Ο Βέλχερστ πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια του πολύ Απόλλωνα. Πολύ καλός. Τον κούκλα μου θύμισε. Θυμάσαι τον κούκλα. Αμέ. Τον πρόλαβες. Δεν τον έχω προλάβει, αλλά τον ξέρω. Πρόλαβα. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό, Κώστα, ότι σε πολλές φάσεις ο Ολυμπιακός απείλησε με το κεφάλι του Χασάν και η δεύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού πριν ανοίξει το σκορ είναι και αυτή με τον Χασάν. Η σέντρα του τη φορά είναι από τον Βαλμπουενά, εδώ, και πάλι ο goalkeeper των φιλοξενούμενων θα πει όχι. Ο Χασάν, ο οποίος είναι ανίκητος στον αέρα και συγκριτικά με το παιχνίδι που έχει χαμηλά, ξεμαρκάρεται και πιο εύκολα για να πάρει τις κεφαλιές. Αυτό παίζει το Ολυμπιακός πολλές φορές, είτε 4-5-1 ή 4-4-2, με το Χασάν πάρα πολλά φόρτωμα. Ναι. Ίσως και αυτό, ξέρεις ότι να του είπε ο, πώς το λένε, ο Μάρτης, το Φορτούνι, τον Απόλλων Αθηνών έχουμε. Δηλαδή, παίζεις δεκάρι. Ωραία. Και εγώ έχω κάνει πλευροκοπήσεις και σέντρες. Βρίσκω το κεφάλι του Χασάν. Α, ότι πήγε αναγκαστικά σε αυτό το στυλ παιχνιδιού επειδή δεν τράβηξε ο Φορτούνης. Ναι, ρε παιδάκι, μάμα εσύ δεν πεις μέσα στον Απόλλωνα, στον Καραϊσκάκι. 3-4 που έλεγε και ο Νίκος, συγχωρεμένος, μπασίματα να πούμε. Να μπεις να σουτάρεις ατομικά.
να μπει στο 1-2 να παίξει, να σε αισθανθούν. Τι να ξεκάνω τώρα, με τρία στόπερ οι άλλοι παίζω εγώ τη σέντρα και μετά τον βγάζει και βάζει 4-4-2 και πάλι στο ίδιο στυλ παιχνιδιού. Mm-hmm. Το χρησιμοποιεί πολύ ο Μάρτινς όταν δυσκολεύεται. Ναι. Και με τον Ελαραμπή, αυτό θα πάω τώρα εκεί που αυτό που είπες πριν για τον Ελαραμπή, ότι του βγήκε η αλλαγή με τον Φορτούνη, γιατί ουσιαστικά ο Ελαραμπή τράβαγε παίκτες, παίζοντας λίγο πιο έξω από την περιοχή, με τον Χασάν Φενταριστό. Ναι. Βέβαια. Και τον γκολ το δεύτερο, άμα το δείξεις μετά, ναι, το έχουμε. Παίρνει τη θέση του δεκαριού και δίνει μια πάσα. Ποιος βγήκε αριστερά, δεν θυμάμαι, τη φέρνει στο δεύτερο δοκάρι. Πάρ' το 2-0. Λοιπόν, θα δούμε πρώτα την ευκαιρία του Ελαραμπή, το δοκάρι που είχε από το φάουλ του Βαλμπουενά. Εδώ είναι η φάση. Σε όλα τα στημένα, πάντως, ο Απόλλωνας είχε θέμα έτσι. Δηλαδή, πηγαίνουν οι παίκτες του δεύτερη πάνω στην μπάλα. Ζώνη. Ναι, η ζώνη. Και πρέπει να το προσέξει αύριο, παίζει με τον Παναθηναϊκό σε ξαναβόλης παιχνίδι. Άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, θα δούμε τώρα το 1-0 εδώ, όπου υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ του Χασάν στη φάση του 1-0. Ναι. Τώρα, άμα πάρουμε το μαγειρετικό φακό για να δούμε εάν ήταν, δεν ήταν, εγώ πιστεύω ότι είναι στιγμαίο και ότι δεν παίρνει τόσο το πλεονέκτημα. Θυμίζω και μια αντίστοιχη φάση που είχαμε δει με τον Σέκεφελ και τον Αιγύπτιο του Βόλου στο αντίστοιχο μας βερσμένο, τον Ουάρντα, έτσι, που πάλι εκεί πέρα δεν δόθηκε κάτι. Και αντίστοιχα βέβαια γίνεται κουβέντα γιατί ακυρώθηκε ένα πανομοιότυπο γκολ του Λιβάγια στο χθεσινό μάτς με τον Όφη. Να δούμε όμως το 2-0 που τακτικά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έγινε ένας πολύ ωραίος συνδυασμός από τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ελαραμπή, τον Μασούρα και τελικό αποδέκτη τον Αιγύπτιο, τον Χασάν. Είναι αυτό που είπε Κωστή πριν, πώς ο Ελαραμπή βγαίνει έξω από την περιοχή, σαν δεκάρι και ξεκινάει τη φάση. Είναι αυτό που περιμένεις από τον Φορτούνη στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, όταν είδε τον γκολ ο Φορτούνης αυτό, δεν πες ότι το βλέπει εκείνη την ώρα. Σου λέει, γάμο την τρέλα μου. Εγώ τώρα έπρεπε να είμαι εκεί, να την κάνω εγώ, την πάσα να ακολουθήσω κιόλας, να πατήσω και περιοχή, ας το κάνει ο άλλος. Δεν το έκανε. Πρέπει να το. Ναι. Ο Φουκούνης δεν πρέπει να τον πετάξει στα σκουπίδια. Πρέπει να βρει τη λύση γρήγορα. Τι έχει, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Αυτό είναι και εσωστρεφή τρύπο. Δηλαδή, αυτό μπα το κρατάει μέσα του και μπα σκάσει κιόλα. Δηλαδή, να μπει του πει τον προπονητή, ξέρει, έχω ένα θέμα αυτό. Βοήθησέ με ξαβάλει εκεί. Μπορεί. Δεν το λέει. Είναι εσωστρεφή τρύπο. Mm-hmm. Και είναι καλό. Λοιπόν, για τον Ελαραμπή να πω αυτό που έχουμε τονίσει και άλλες φορές. Μοντέρνο σέντερφορ, βλέπουμε ότι θα βγει εκτός περιοχής για να ξεμαρκαριστεί, να ξεκινήσει αυτός φάση. Το βλέπαμε παλιά από τον Μπέρκ στον Παναθηναϊκό, εάν θυμάσαι. Καλά. Το βλέπουμε στην Αγγλία από τον Χάρι Κέιν. Το βλέπουμε από σύγχρονα σέντερφορ. Κοίταξε, έτσι όπως το είπαμε και την άλλη φορά, μου νομίζω είχαμε συμφωνήσει. Πλέον τα δεκάρια πάνε περίπατο. Ναι. Πλέον βγαίνει. Ο Φορ γίνεται τέταρτο χαφ, την παίρνει, τη δίνει, ξαναμπουκάρει μέσα. Υπάρχει πολύ μεγάλος συνοστισμός στο χώρο του κέντρου. Και είναι δεδομένο ότι οι Φορ πρέπει να ξέρουν μπάλα να βγαίνουν. Βλέπεις το game. Και πατάνε μετά οι χαφ, πατάνε οι Βαλβέρδε, πατάνε οι πλαϊνοί. Ναι, συλλές και για τον, πες τον, για τον Μπενζεμά. Real. Βέβαια. Yeah. Εγώ με τον Μπενζεμά έχω πάθει πλάκα. Mm-hmm. Δηλαδή τέτοια κορμιά. Οκ. Τέτοια κορμιά. Άμα του δει, θα πει έλα ρε τον Μπενίσκο τώρα. Βάλει κορμί και τέτοια. Κι όμως. Ο Μπαμεγιάν, για να πούμε και του δικού μου, έχει πολύ. Ναι. Μπράβο, οι δικοί. Ναι. Λοιπόν. Βρήκε στον Πογκμπά εχθές. Μυαλοφυγόδικο, εντάξει. Ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε για τον νικηφόρο ντεμπούτο του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, για το σεφτέ που έκανε ο Παναθηναϊκός στη Λαμία, αλλά και για την αγχωτική νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ επί του Όφη.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να υπερκεράσει το δύσκολο εμπόδιο του Απόλλωνα Σμύρνης χάρη στα δύο γκολ του Αχμέτ Χασάν, ο οποίος, όπως και στο παιχνίδι με τη Μαρσέγ, έτσι και τώρα αποδείχθηκε λίρα 100. Ο Αιγύπτιος ξεκίνησε βασικός, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, έχασε αρκετές ευκαιρίες, μέχρι τελικά ο Ολυμπιακός να μπορέσει να ξεκλειδώσει τον δύσκολο γρίβο που είχε βάλει μέχρι τότε η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης, του Γιώργου Παράσχου, αλλά βεβαίως και ο εξαιρετικός τερματοφύλακας της. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός ξεχνά το ελληνικό πρωτάθλημα και πηγαίνει στο Μάντσεστερ για να κοντραριστεί απέναντι στην Σίτι του Πεπ Γουαρδιόλα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Η ήττα από την Πόρτο και κυρίως το σκορ αυτής, το 2-0, είναι κάτι το οποίο σαφέστατα ενοχλεί τον Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θέλει οι παίκτες του να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στο επίπεδο αυτό όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο δύσκολα μάτς. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όλες αυτές οι ομάδες είναι πολύ σημαντικές και μεγάλες, όπως και ο Ολυμπιακός. Στην αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στην City δεν θα βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης. Ο άσος του Ολυμπιακού έμεινε εκτός από το ταξίδι στο Μάντσεστερ, με τον Πέδρο Μαρτίνς να παίρνει αυτή την απόφαση όχι μόνο για τον τραυματισμό, τον οποίο φάνηκε να είχε ο ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όντας αλλαγή στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά κυρίως γιατί φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής που θέλει ο Μαρτίνς από τον ποδοσφαιριστή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στα τρία παιχνίδια που έχει ξεκινήσει βασικός ο Φορτούνης έχει γίνει σε όλα αλλαγή και μάλιστα ο Πέδρο Μαρτίνς έχει δείξει ούκο λίγες φορές την δυσφορία του. Κάτι που δεν έκρυψε και μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με μια εξαιρετική προσφορά από την TV Forum. Κυρίες και κύριοι, 2 Double Reaction Collagen. Τα βλέπετε αυτά εδώ, ναι, δεν περιέχουν ζάχαρη και βέβαια είναι το κολαγόνο μαζί με το υαλουρονικό. Βέβαια, είναι η ιδανική φόρμουλα για τον οργανισμό μας για να μπορέσουμε να έχουμε καλή υγεία. Συμπλήρωμα διατροφής, κολαγόνο μαζί με υαλουρονικό, σύμπλεγμα βιταμινών B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, μαγνήσιο, MSM και συνένζυμο Q10. Και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, 39 ευρώ μόνο όλα αυτά μαζί με μία μάσκα προστασίας εντελώς δωρεάν για όλους εσάς που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να επιλέξετε και άλλη μία προσφορά από την TV Forum, τα 2 Double Reaction Collagen. Την Body Relief, η οποία είναι μια εξαιρετική, είναι εξαιρετικό τζέλ το οποίο περιέχει μέσα καμφορά, εκχύλισμα ήλιξ, εκχύλισμα ginger και βιταμίνη ε, όπου βοηθάει πάρα πολύ στο να ανακουφιστούμε από τον πόνο. Και βέβαια εντελώς δωρεάν και μια μάσκα προστασίας. Και βέβαια δώρο το έξοδο αποστολής. Πολύτας.
Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο. Να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο Πάμπλο Γκαρσία ξεκίνησε με το δεξί. Βασικό ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις. Έστω και αν χρειάστηκε η αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ που είχε στο φινάλε. Ναι, από τον Ιούα. Και βέβαια έχει γίνει και πολλή κουβέντα για τον τερματοφύλακα του Πανετολικού και, και τη λάθος εκτίμηση που έκανε στην εκτέλεση φάουλ, έτσι, Κωστή. Κοίταξε, όταν χτυπάει το φάουλ ο αριστεροπόδαρος και έχει βάλει το τείχος δεξιά, ένα λογικό ποσοστό χτυπημάτων θα προσπαθήσει να πάει την μπάλα ένας καλός σουτέρ πάνω από το τείχος. Ναι. Εκεί επάνω κάνει το πλάινό βήμα ο τερματοφύλακας, τα πλάινά βήματα που κάνουν. Εκεί πάνω λοιπόν του δίνει φάλτσα από την άλλη μεριά, βολίδα, είναι άγαλμα. Εγώ λέω ότι και να μην τα έκανε τα πλάγια βήματα, ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα και τόσο ψηλά και με εκτείναξη ακόμα, μπορεί να μην το έβγαζε. Δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα γιατί έκανε το πλάινό βήμα. Πολλοί τερματοφύλακες το κάνουν. Δηλαδή, τι θεωρήθηκε, ας πούμε, ύποπτο ότι έκανε πλαϊνό βήμα και γιατί να φτάσει στο 87 το μάτς, ας πούμε, και γιατί να πάει στο Βαρέλα και να κάνει εκτείναξη. Δηλαδή, αύριο μπορεί να φάει ένα στραβό γκολ ο Βελίδης που έφαγε με τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι με πού έπαιζε ο Φουγκάρας ο Βελίδης. Τον είπαν ότι τα πιάσε, τα έκανε κτλ. Αύριο μπορεί να φάει γκολ ένας που παίζει αντίπαλο στο Ολυμπιακό. Θα βγουν οι δικοί μας. Θα λένε, κοίταξε εδώ να. Καλά, ο τερματοφύλακας, ο στόπερ, κάνει λάθος εκτίμηση. Ναι, ο Κνέτ ήταν ο goalkeeper της ομάδας του Αγρινίου. Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση, έτσι, και ήταν στην αντίθετη γωνία, αυτό ακριβώς. Εγώ μίλησα με σουτέρ, δεν από ονόματα, δεν μίλησα με τον Τζάρτα που έβγαλε η ανακοίνωση, μίλησα, μου λέει το αριστερό πόδι, όταν είναι τεχνηταράς. Που κάνει στο δεξί χέρι τείχος. Η μπάλα είναι από εκεί. Ένα μεγάλο ποσοστό θα προσπαθήσει να την ανεβάσει από το τείχος απάνω. Ναι. Σου λέει ο άλλος να προλάβω. Μη μου την κάνει από εκεί. Και πάνω στο βηματισμό μένει άγαλμα. Ναι. Κάνε λάθος εκτίμηση. Mm-hmm. Ωραία. Έκανε επάνω στο βηματισμό. Πολύ δύσκολο να πάει τα φάλτσα και να πάει στο γάμα από εκεί. Δηλαδή, είναι αυτό που λες χαλάλι του. Ναι, το έφαγα χαλάλι. Τι να κάνω τώρα. Από εκεί και πέρα για να φτάσει ο ΠΑΟΚ μέχρι εκεί, ναι, άλλαξε το σύστημα. Mm-hmm. Είπαμε το 4-2-3-1 πλέον θα αφαιρέσει ένα στόπερ. Εκεί τα δίδυμα, είδες, έγινε το πέναλτι παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πάτησε πολύ καλά. Έγινε το λάθος. Ο Μουρκ πήγε στη θέση του κανονικά το δεκάρι. Ο Σφιντεύσκι είχε νερό στο γόνατο, γι' αυτό τον έβγαλε. Γιατί του λέω κάτι. Τον μπλακώσαμε τον Γκαρσία. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Με νίκη 3-1. Άμα χάσει, θα του αλλάξουμε τα πετρέλαια. Δεν είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος του Γκαρσία. Οι δύο εξτρέμ στα πλευρά, όπως πρέπει να είναι, με μπακ από πίσω. Απλά οι δύο μπακ του ΠΑΟΚ, ο Βάγκουε και το άλλο παλικάρι που πήγε στο 80, βλέπω να του τρώει ο Βιερίνια. Ήδη ο Βιερίνια χώθηκε σαν το μαμούνι. Ναι. Γράψτε το. Δεξί μπακ ο Βιερίνια. Mm-hmm. Γράψτε το. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Δεξί μπακ. Εκεί είναι η ανάγκη. Εκεί είναι και η ανάγκη που έχει ο ΠΑΟΚ. Εκεί είναι και η ανάγκη. Έχει αυτός κορονοϊό. Το περνάει ήπια. Εντάξει. Δεν έχει προβλήματα. Δεν ανέβασε αυτός πυρετό και τέτοια. Πάντως εδώ βλέπουμε το 4-2-3-1 του Πάμπλο Γκαρσία με τον Μουρκ δεκάρι, του Σφιντέρσκι στη θέση του Ζίβκοβιτ Ζόλι στα δύο άκρα, τον Σβάμπ με τον Αλκαντουρί που επέστρεψε στα χαβ για να έχει δύο οχτάρια, Γιαννούλη Ουάγκε, Βαρέλα, Ίγκασον και Ζίβκοβιτ κάτω από τα δοκάρια. Εδώ είναι καταπονεμένοι κάποιοι παίκτες. Ναι. Δηλαδή ο Ζίβκοβιτ, ο Σβάμπ, ο Αλκαντουρί. Γι' αυτό έβαλε τον Εσίτη. Ρωτήσαμε γιατί δεν έβαλε στον αυτόνα. Τον Αγκούστο. Ο Αγκούστο δεν μπορεί να παίξει 2,90 λεπτά. Ήταν αναγκαίο κακό να μπει ο Εσίτη όταν αναζητούσαμε τον γκολ. Αλλά τον Εσίτη τον έπιασε και του λέει: κοίτα, Εσίτη, μην αρχίσει. Και τον Ίγνασον. Μην αρχίσει, Ίγνασον, και ανεβαίνει τρει αντρίτο στόπερ. Τώρα έχουμε χάφ, εξτρέμ, δεν χρειάζεται να ανέβει. Και εσύ, Εσίτη,
του είπε 10 μέτρα πάνω, 10 μέτρα κάτω το πολύ, 3 μέτρα δεξιά, 3 μέτρα αριστερά. Δεν πηγαίνει σε μεγάλους χώρους να αποσυντονιστείς. Του δώσε ένα ρόλο. Σου λέει, τι μου κάνει και κανένα πέναλτι ή κανένα αυτό, την έβγαλε έτσι. Καλό κοουτσάρισμα. Καλό κοουτσάρισμα. Να πούμε, βλέποντας και την εντεκάδα που είχε παρατάξει ο Αμπέλ Φερέιρα στο τελευταίο του παιχνίδι με το 3-4-3 με το οποίο ξεκίνησε τη σεζόν κόντρα στην Μπεσίκτας και έφτασε μέχρι τέλους. Και να πούμε ότι για πολλούς μπορεί να φαίνονται μικρά γράμματα, αλλά είναι δύσκολο ακόμα και για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έχουν μάθει να παίζουν ανεξάρτητα ότι γίνεται στην προπόνηση με ένα συγκεκριμένο σύστημα εδώ και 3 μήνες, ξαφνικά να πας σε άλλο σύστημα, έτσι. Έτσι. Κοίταξε, αυτοί που ξεβολεύονται είναι οι στόπερ. Οι πλαϊνοί, εντάξει, πάντα είχαν μπροστά άτομο, αλλά ο Ζίβκοβιτς και ο Μούγκ, ας πούμε, θα έχουν τρίτο χαφ και θα μπορούν να την πάρουν την μπάλα καλύτερα, να κάνουν πιο λίγα μέτρα κτλ. Δηλαδή, με τον τρίτο χαφ, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία σε μάτς τα οποία πρέπει να παράξει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινάει έτσι τα μάτς στην Ελλάδα. Τώρα έξω, την Πέμπτη πότε παίζει, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής στον Γκαρσία. Εσύ το άλλαξες το 4-3, το 3-4-3, το έκανες 4-2-3-1. Mm-hmm. Πολύ σωστά έκανες με το αγρίνο του Ντεσόουζα. Πολύ ωραία έκανες. Αύριο έχεις ένα δύσκολο μάτς ευρωπαϊκό. Στα ευρωπαϊκά μάτς ο ΠΑΟΚ με το 3-4-3 είχε πολύ καλές και εμφανίσεις και αποτελέσματα. Ακριβώς. Θα πας στο 3-4-3 το παλιό ή θα πεις εγώ το πάω αλλού το έργο. Είναι δίλημα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Είναι δίλημα και θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε εάν ο Πάμπλο Γκαρσία δεν έχει αιμονή με ένα συγκεκριμένο σύστημα είτε αυτό. Αν το κάνει, θα είναι μεγάλη μαγιά. Αν το κάνει. Ναι, αλλά επειδή όλοι και ειδικά οι προπονητές κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αν το κάνει και του βγει. Γιατί αν το κάνει και δεν του βγει, θα είναι το αντίθετο. Έτσι. Ναι. Και πάντως, να δούμε γιατί η Αϊτχόβεν ήδη έχει 13 κρούσματα ποδοσφαιριστών με κορονοϊό. Και να δούμε κατά πόσο θα εμφανιστεί αποδυναμωμένη από αυτό ή όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις σιγά-σιγά από το Αγρίνιο. Είναι το γκολ του Σφιντέρσκι από την σέντρα του ΣΒΑΜ. Ένα σεντερφορίσιο γκολ. Βέβαια. Τον έβγαλε γιατί είχε τραβήξει λίγο νερό το γόνατό του. Τον προστάτευσε. Γιατί εγώ του λέω, κάποια φορά λέμε στους προπονητές, ρε τι το βγάζεις τώρα. Πρέπει να μάθεις το ρεπορτάζ, ρωτάς το ρεπόρτερ. Λάδω ρε, γιατί τον έβγαλε. Τρελός είναι. Όχι, είχε πρόβλημα το γόνατο, γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Επειδή ο Γκαρσία βέβαια είναι λίγο μουντρούχος και αντιεπικοινωνιακός, είναι λίγο Αναστασιάδης Άγγελος. Σε αυτό το στυλ και τα λοιπά, θα βρούμε πελά μέχρι τώρα να καταλάβουμε. Τώρα στο ξεκίνημα θα είναι και η άμυνά του αυτή, να ξέρεις, απέναντι από ΜΜΕ και λοιπά. Το πέναλτι που έκανε ο Ίγκανσον πάνω στον Αριγίμπη, ένα τελείως άτσαλο μαρκάρισμα. Άρχισε να πάει, κοίταξε τι κάνει. Πάει αυτός να κάνει τάκλιν, χάνεται η μπάλα, τη γυρίζει ο άλλος, δεν προλαβαίνει να κάνει πίσω γιατί είναι στον αέρα και πάει άτσαλο ο Ίγκανσον. Είναι και κάρτα, είναι και μπέναλτι. Ναι, σωστό. Από ατσαλοσύνη, από αργοπορία. Ναι. Πάμε να δούμε πριν τον γκολ του Νινούα. Είδαμε και εδώ στο γράφημα πως ο ΚΝΕΤ έχει λάθος αντίληψη. Αλλά η αλήθεια είναι πως για να σου πάει στην άλλη γωνία με τέτοια φάτσα και τέτοια δύναμη το λάκτισμα, το χτύπημα δεν συμβαίνει και κάθε μέρα, οπότε... Λογικό, εγώ έτσι το έβλεπα, Γιάννη, λέω αυτός θα πάει την περάσει πάνω από τον τείχος. Ναι. Έτσι πως το έβλεπα εγώ. Mm-hmm. Και μετά βλέπω από την άλλη γωνία, λέω τι κάνει. Προκάλεσε αυτό το γκολ την αντίδραση του Αλέξη Κούγια, ο οποίος έβγαλε και ανακοίνωση και υπήρξε έτσι μια κόντρα με τον Ιω Σαββίδη στα social media. Πώς? Θα τον πάω με 1000, να ξέρεις. Ναι. Αλλά η ερώτησή μου στον Αλέξη είναι η εξής. Μα εσένα σε βόλεψε. Ο Πανετολικός θα παλέψει με σένα.
να σωθείς, να πέσεις κτλ. Δηλαδή, αν είμαι τώρα ο παδός της Λάρισας, θα πω έλεγα μου, το πρόεδρος μου, για ποιο λόγο τώρα λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάει εκ μέρους του Ολυμπιακού ή μιλάει εκ μέρους της Λάρισας. Γιατί αν μιλάει εκ μέρους της Λάρισας, εμένα με συμφέρει που το έφαγε σαν Λάρισα ο Κνί, πώς το λέει το παλικάρι, που έφαγε τον γκολ. Άρα, και τι να βγάλω, ας πούμε. Μα εκ μέρους της Λάρισας μιλάει προφανώς και έχει να κάνει με αυτά που σύμφωνα με τον ίδιο φοβάται ακόμα χειρότερα που θα έρθουν. Κατάλαβε. Ναι, αυτό είναι. Αλλά τον βόλεψε σαν εταιρεία τον Αλέξη, τον Κούγια. Μπορεί να τον βόλεψε το χθεσινό αποτέλεσμα, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ότι έγινε σε ένα μάτς. Όταν έχεις ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και play-off και play-out μπροστά σου. Γι' αυτό εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ίσως ήταν υπερβολική η αντίδραση και επειδή έχει παίξει και ποδόσφαιρο ο ίδιος, έτσι, και είναι Βέβαια. Από τους λίγους ιδιοκτήτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ξέρουν μπάλα, ίσως να βιάστηκε λίγο εκεί. Τέλος πάντων, όλοι εκ του αποτελέσματος. Εγώ, μου αρέσει ο άνθρωπος, μιας και φημιζόμαστε γιατί είμαστε χώρα της δημοκρατίας, να μπορούμε να εκφραζόμαστε. Ναι. Και να βγαίνουν μετά οι άλλοι να μας κρίνουν. Να εκφραζόμαστε. Δηλαδή τώρα με το κορονοϊό, με τις μάσκες. Να εκφραζόμαστε και να επιχειρηματολογούμε, έτσι, όχι μόνο να εκφραζόμαστε. Ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν. Μπορώ να σου πω, το θεωρώ ότι δεν κάθισε σωστά. Τώρα δεν μπορεί να το πει και υπόπτω. Το θεωρώ ότι έκανε λάθος, ναι, κτλ. Αλλά κάποτε τον Χριστίδη τον Νίκο τον είχα κατηγορήσει για ένα μάτς Άρης Ολυμπιακός, επί Χούντας. Mm-hmm. Και πήγε τη διοίκηση του Άρεως στα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση. Και οι αρχηγοί της Χούντας τον παρακαλάγανε να αποσύρει, γιατί τότε επί Χούντας μπαίναν φυλακή, δεν έχει νόμος Κωνσταντόπουλου, πώς το λένε, Παρασκευόπουλου και τέτοια. Μπαίνες μέσα, δεν καταλάβαιναν τίποτα οι μάγκες, οι πατακοί και οι υπόλοιποι. Και έτσι πήγε στην ΑΕΚ και έφτασε με την ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου ΕΦΑ. Την ΑΕΚ. Ναι. Και πολύ την ΑΕΚ αγαπάει. Λοιπόν, εντάξει, στο τέλος να δούμε για την ιστορία και το χέρι του Καρασαλίδη, από το οποίο άνοιξε λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα και ο Τσόλακ. Εδώ είναι η φάση, νομίζω δεν χωράει και ιδιαίτερη αμφισβήτηση. Έτσι έγινε το 3-1 στο τέλος για τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, η οποία κέρδισε 2-1 τον Όφη με αρκετό άγχος. Ένα Όφη που κατέβηκε με 8 απουσίες ο Σίμος. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ευνηδιάσει την ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε το 4-2-3-1 με Ανσαριφάρτ, Μαχέρα, Τάνκοβιτς, Μάνταλο. Εγώ οφείλω να παραδεχτώ, Κωστή, ότι αυτό το καρέ μπροστά μου αρέσει πιο πολύ από όλα όσα έχει η ΑΕΚ, έχοντας τραυματία τον Γκαρσία, εντάξει, γιατί και αυτός έδειξε πράγματα όσο αγωνίστηκε. Κέρας έχει εξέλιξη. Έχει εξέλιξη το παιδί. Ναι. Ο Τάνκοβιτς είναι καλός παίκτης. Ο Μάνταλος βολεύεται πολύ καλά σε αυτό το στυλ. Θα πάρει λίγο τα πάνω του κι αυτός. Το θέμα είναι ότι τρεις σέντερ φορ καλοί. Μην ρίξω οι δύο και παίζει ο ένας. Εδώ θα έχει κρίνιες, θα έχει προβλήματα, θα έχει θέματα, στεναχώριες. Εγώ για να το τολμήσω και να το πάω και λίγο πιο μακριά και με τον Γκαρσία μέσα, νομίζω ότι ο Ολιβέρα δεν θα λείψει στην ΑΕΚ και έχω και πολλές ενστάσεις αν θα λείψει ο Λιβάη, για τον οποίο εξακολουθώ να θεωρώ τον πιο ποιοτικό παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά έχει να κάνει με την εσωστρέφειά του, με τον εγωισμό του και τα λοιπά προβλήματα που κατά καιρούς έχει δημιουργήσει και στα αποδυτήρια. Ο Μάνταλος πολύ καλός, πρέπει να το παραδεχτείς, γιατί ήταν τρίτο σερί μάτς που ήταν πολύ καλός ο Μάνταλος. Καλός ο Μάνταλος. Βρήκε καμιά καλή κόμενα, ανέβηκε ψυχολογικά, πολύ καλός. Δεν ξέρω, του με ενδιαφέρει, αλλά... Δεν τα θέλω μίζερο να μπαίνει και να κάνει, γιατί να παίρνει και άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, ας μπει και ας τριπλάρει και ας τον κόψουν, δεν πειράζει. Και τι έγινε που θα σε κόψουν, τι θα γίνει. Εμείς, άμα δεν πας στη μάχη, θα σε κατηγορήσουμε. Δηλαδή, άμα πας, πάει να κάνεις μια τρίπλα και σε κόψει με φάουλ ή στην πάλη την μπάλα, γυρίς, δεν θα σε πολεμήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε αυτό το αφανκατέ, αυτό το περπατητό κτλ. Λοιπόν, αυτό. Να σταθούμε και στον Σακχόφ, ο οποίος και αλώνησε το γήπεδο και ο σύγχρονο οχτάρι έκανε γκολ και ξέρω ότι στον ΠΑΟΚ λίγο θα κάνουν κάποιες δεύτερες σκέψεις πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Πού να ανέβηκε ο Μαρίσιος στον Παναθηναϊκό μετά, έτσι, γιατί μιλάμε μαζί με τον Τσίμιροτ
και το Μίσιτς που είχε την ατυχία του το παιδί και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ήταν και το κέντρο. Το παλικάρι αυτό, ρε. Αυτό το παλικάρι δεν πιστεύω και πολύ στα θεία να κάνω μια προσευχή να το πω. Σώστο να είναι. Ναι, άσε το, εντάξει, το έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, για το Σαχόφ να μείνουμε που το παιδί παίζει και σκοράρει. Ο Σαχόφ δεν είναι ότι σκοράρει. Είναι πώ σκοράρει. Ναι. Δηλαδή, ο Σαχόφ εμεί τον είχαμε στον ΠΑΟΚ, είχε τα βήματα τη γάτα, κάνει χιλιόμετρα. Αλλά τα κάνει σε ένα τέμπο, πώς πάω εγώ σαν, με τα τζόκινγκ, σαν τον Γκούι που πήγαινε σε αυτό το στυλ, δηλαδή όχι με εκρήξεις πολλές κτλ. Το θέμα ότι ερχόταν από πίσω και με κεφάλι, μάζευε τα σκουπίδια, έκανε γκολ. Τώρα βάζει ένα γκολ και λέω τον Γκουλιανό, ρε, ο Πέλκας ο φίλος σου το έβαζε αυτό. Άρχισε, φώναζε. Δηλαδή με τρίπλα βλέπεις τον Σαχόφ με ένα 90, χάφα αργό, να μπαίνει στην περιοχή να κάνει δύο τρύπες και να πλασάρει. Ναι. Αυτό είναι πάνω από τις, δυνάμεις. Λες, ρε παιδί μου, προσκυνάω, αυτό το πράγμα δεν περίμενα να το δω. Mm-hmm. Το είδα όμως. Ο Μάσιμο Καρέρα με το προηγήθηκε, το άλλαξε έχοντας τρία στόπερ, βάζοντας και τον Σβάρνα δίπλα στο Ρουμάνο και τον Χνίτ. Με Παολίνο Μενσούα, Κρίση Σιτσακόφ, Μάνταλο, Λιβάγιο Ολιβέρα, πήγε σε ένα κλασικό 5-3-2 στο φινάλε του αγώνα. Ένα γρήγορο στόπερ από την ΑΕΚ. Και ένας καλός Σιμόες, φορμαρισμένος, να δέσει λίγο εκεί το 4, το 5, το 6 και το 8. Ναι. Τα 2, κατάλαβες. Τρώει από εκεί η ΑΕΚ, τρώει φάσεις από τον άξονα. Mm-hmm. Εντάξει, να το δει αυτό. Τώρα ο Σιμόες... Λοιπόν, πάμε να, δούμε το πρώτα την ευκαιρία που κάνει ο Όφη πριν ανοίξει το σκορ με τον Μπαλογιάννη, ύστερα από την πάσα του Γιάννου. Είχε ένα θεματάκι στο αριστερό άκρο της άμυνάς της η ΑΕΚ, εκεί που ήταν ο Λόπες. Εδώ βέβαια πάει με πλεονέκτημα και παίκτη παραπάνω. Η ΑΕΚ, ο Όφη, συγγνώμη, πώς αναπτύσσεται. Το γκολ του Όφη με τον Σταρζεόν ύστερα από την παλιά του Μπαλογιάννη. Εδώ γίνεται και ενδεχομένως λάθος η απόκρουση με κεφαλιά ψαράκι από το αμυντικό της ΣΑΕΚ. Είναι λάθος η απόκρουση γιατί την πάει κατευθείαν προς το πέναλτι. Ναι. Είναι η ΑΒ του κεντρικού αμυντικού, την πάρα την μετά πλάγια. Λοιπόν, γιατί την πάει στον άξονα πολύ μακριά. Έτσι έγινε το 1-0. Το 1-1 το οποίο αρχικά ακυρώθηκε μετά από ο Πέτρου το μέτρησε. Συγγνώμη, εδώ είναι η φάση. Η φάση του Μαχαίρα, ναι, είναι η φάση του Μαχαίρα, ο οποίος θα γίνει αποδέκτης της μπάλας, θα σουτάρει στο δοκάρι. Ο Μαχαίρας που για τα 19 του χρόνια έχει ποδοσφαιρικό θράσος, αν και εξτρέμ συγκλίνει όταν η μπάλα είναι στην απέναντι μεριά. Κάνα δύο ευκαιρίες έκανε στο προηγούμενο μάτς, δεν θυμάμαι που έπαιζαν. Πάτησε την περιοχή καλά, ναι. το έχασε. Αλλά έχει την κίνηση αυτή πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Είναι ελαφρύς παίκτης, τεχνίτης και νομίζω πρέπει να τον περιμένουμε κι αυτόν. Ναι. Πρέπει να το δώσουμε μια εξέλιξη. Έτσι. Σωστό, σωστό. Πάμε να δούμε τώρα τον γκολ της σοφάρισης από τον Εντελτσιάρου που αρχικά ακυρώθηκε. Εδώ βλέπουμε με τις γραμμές που έχουν μπει στη ζωή μας ότι δεν είναι offside. Η σέντρα είναι από τον Μάνταλο, που όπως είπαμε ήταν χθες πολύ καλός. Είδαμε την ευκαιρία του Μαχαίρα και τον γκολ Σακόφ τώρα αμέσως μετά θα δούμε για να σε δικαιώσει πώς έκανε μία κίνηση την οποία όπως μας είπες και εσύ δεν περίμενες να κάνει. Ναι, πώς έχει κάνει την τρίπλα και έχει δει και τον κενό χώρο και την κλειστή τρίπλα και το πλασέ στην απέναντι γωνία. Όλα τέλεια από τον Σακόφ για το 2-1 της ΑΕΚ. Πάμε Παναθηναϊκό. Έκανε σε αυτή και ο Παναθηναϊκός. Μου είχε πει και σε άλλες περιπτώσεις, Κωστή, ότι ο Καρλίτος σου αρέσει. Πάρα πολύ. Είναι ένας επιθετικός που είχε τη φήμη ερχόμενος στον Παναθηναϊκό του εύκολου γκολ. Το αποδεικνύει. Εδώ είναι η εντεκάδα με Πούγκουρα, Σέγκεφελτ, Σάντσες, Ζαχαρίτη, Μαουρίτσιο Κουρμπέλη, Χατζηγιοβάνη, Σαβιέρ, Μακέντα και Καλύτος. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μην κουράζουμε, ο Μπόλωνη στην παρούσα φάση δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές, αφού είναι εκτός ο Βέλεθ, έχει εκτός κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Βηγιαφάνιες τώρα επιστρέφει, παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής για να μπαίνει στο κλίμα της ομάδας.
με Μαουρίτσιο Κουρμπέλη, Βηγιαφάνιες, περιμένουμε ένα καλό κέντρο. Αν ανέβει και ο Χατζηγιοβάνης έχοντας Καρλίτο ή Μακέντα, γιατί εκεί είναι ένα θέμα, έτσι, πώς θα χωρέσει Καρλίτο και η Μακέντα. Μέχρι στιγμής τους χωράει στο 4-4-2. Αν έρθει ο Βηγιαφάνιες... Θα φάει το Σαβιέρ. Ναι, θα πάει στην άκρη ο Βηγιαφάνιες. Θα πάει λίγο ψεκτο αριστερά, θα το Ζαγκαρίτη, θα του πει 19 χρονών είσαι, να τρέχεις παραπάνω, θα μπαίνει μέσα πιο πολύ. Ο Ζαγκαρίτης πρέπει να πάρει την ευθύνη του και να παίξει με τρία χαφ. Μαουρίσιο Κουρμπέλη, να βάλει και τον Βηγιαφάνιες δεκάρι, γιατί ο Βηγιαφάνιες δεν νομίζω ότι θα τραβηχτεί στην άκρη. Άρα θα αλλάξει το σχέδιο. Και να σου πω και κάτι. Ο Μαουρίσιο με τον Κουρμπέλη σε βάθος χρόνου οι δυο τους, σε 4-4-2, να μην τη βγάλουνε. Μα ήδη συμπλήρωσε κάρτες ο Κουρμπέλης και από πίσω είναι πιτσιρικάδες. Ναι. Ο Σερπέζης τον Αλεξανδρόπουλο, δεν έχει και πολλές άλλες επιλογές. Ο Αλεξανδρόπουλος δεν είναι το παιδί. Ναι, ναι. Ναι. Θα αναγκαστεί να το κάνει ο Μπόλωνη. Τα κάνει αυτά τρικάκια. Θα τους χωρέσει. Απλά θα πει τον Καρλίτο, κοίταξε τώρα, βγες λίγο πιο έξω. Θα έρχεσαι από. Ξεκινάς δίθεν από εκεί και θα είσαι πιο εσωτερικά. Ναι. Μπορεί να βάλει και ένα τρίκ με ένα χάπ να το καλύπτει. Έχει πολλά οι προπονητές. Εδώ βλέπουμε να το σερί του Καρλίτο, ο οποίος σκοράρει σε τρία παιχνίδια και τα έχει σκοράρει αυτά παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός, δηλαδή μέσα στην καρδιά της περιοχής. Ο Μακέντα, δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά ο ίδιος ο Ιταλός τον γουστάρει. Δηλαδή, όπως είδαμε τον Έλα Ραμπί, όταν μπήκε ο Χασάν να βγαίνει εκτός περιοχής, όπως έκανε παλιά ο Μπέρκ που έβγαινε λίγο για να ελευθερωθεί. Ναι. Ο Μακέντα το θέλει αυτό, γι' αυτό κουμπώνει με τον Καρλίτο, αλλά μόνο σε 4-4-2. Βέβαια. Απλά τρώει με ζόρι ο Κουρμπέλης με τον Μαουρίσιο και εκεί η εμπιστευτός χρόνου θα κλατάρει ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα και από το Λαμία Παναθηναϊκός. Αρχικά είναι το γκολ του Καρλίτος που μπορεί να μην έχει το μεγάλο μπόι, αλλά εδώ βλέπουμε μια πλασάρι με το κεφάλι, για να το πω ποδοσφαιρικά. Έτσι, μια καλοζυγισμένη κεφαλιά για το 0-1. Άμα ξέρεις να πεινάς. Μας έλεγε ο Φουντουκίδης, ο Αρίστος, ο συγχωρεμένος, τον είχαμε προπονητή στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ, center back, μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Αντωνιάδη την έβγαζα την άκρη, λέει, τον Αντώνη. Ναι. Ξέρεις ποιος με έκανε πιο πολύ στο κεφάλι, μου λέγε. Ναι. Ποιος. Ο Δέδε, μου λέει, του Πανιωνίου, που ήταν κοντός. Λέω πώς. Να λέει, ερχόταν, έμπαινε, έκανε. Γυρίζει, δεν τον καταλάβαινες. Πηδούσε ο κοντός και μας έβαλε δύο γαϊδούρια. Ένα 90, ένα 87, πόσο ήταν ο συγχωρεμένος. Μας έβαζε, λέει, γκολ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το χέρι του Κουρμπέλη στη φάση που κέρδισε το πέναλτι Λαμία, αλλά το έβγαλε ο Διούδης. Και δεν ήξερα ότι ο Διούδης εξελίσσεται, το βλέπω, αλλά είναι μέτρη στα πέναλτι, Βέβαια. Mm-hmm. Όποιος πέρασε από τον Άρη, τερματοφύλακας, έχει παράδοση ο Άρης. Πλάκα στην πλάκα. Πλάκα στην πλάκα, ορίστε. Το έβγαλε, 8ο πέναλτι. 8ο πέναλτι. Πάμε να δούμε το 0-2 και πάλι από τον Καρλίτος. Είναι ο συνδυασμός του Χατζηγιοβάνη, του Μακέντα και του Σαβιέρ. Μια ωραία κίνηση που θα δούμε στην εξέλιξή της. Και εδώ βλέπουμε, Κωστή, το πόσο σημαντικό είναι να γίνονται αυτοί οι αυτοματισμοί χωρίς την μπάλα, έτσι. Αυτή είναι η μαγιά στο ποδόσφαιρο. Ένας ποδοσφαιριστής σε 90 λεπτά έρχεται μέσω όρο σε επαφή με την μπάλα 3 με 3,5 λεπτά. Τα άλλα 85 παίζει χωρίς την μπάλα. Ναι. Ένα στατιστικό το οποίο είναι τρομακτικό, αλλά είναι αληθέστατο. Mm-hmm. Το πολύ να είναι 4 λεπτά. Αν είναι, εντάξει, ξέρω, εκτός αν είσαι ο Μέση, ας πούμε. Ναι, αν είσαι ο Μέση, πάει και έχεις εσύ μονοτονία στο παιχνίδι. Όλη η ιστορία είναι χωρίς την μπάλα τι κάνει ο παίκτης. Λοιπόν, βέβαια, πάμε λίγο και εκτός των συνόρων να προλάβουμε 2-3 έτσι σημεία. Είχαμε στην Ιταλία το γκολ του Ιμπραήμοβιτς με αυτό το γυριστό, σχεδόν ανάποδο ψαλίδι. Βέβαια, μας έχει συνηθίσει ο Σουηδός να πετυχαίνει πολλά τέτοια γκολ, αφού κάνει και πολεμικές τέχνες, οπότε έχει μάθει
στα ανοίγματα. 38 ετών. Η ζώνη του βολεύει με το καράτε, έτσι όπως τον παίζουν ζώνη, τον βολεύει μια χαρά. Mm-hmm. Πολύ γυμνασμένος άνθρωπος. Ναι. Πολύ γυμνασμένος άνθρωπος. Και στα αλλά 38 Ιταλία... του χρόνια, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το παράδειγμα του Βαλμπουενά, στην Ιταλία υπάρχει ο Ίμπρα, υπάρχει ο Ρονάλντο, άλλο επίπεδο βέβαια, αλλά θα πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και ημών, έτσι, να μην κρίνουμε με βάση την ηλικία που αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα του εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Είχαμε και τον Ρονάλντο που πέτυχε γκολ με το που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι κόντρα στη Σπέτσια. Εκεί έχει κουμπώσει με το καλημέρα εντυπωσιακά ο Μωράτα, σαν να μην έλειψε ούτε μια μέρα, που λέει και ο Χατζηγιάννη. Ναι. Έτσι. Και γκολ ξανά για τον Ρονάλντο. United Arsenal, μία κουβέντα να πούμε, γιατί είχαμε να κάνουμε νίκη στο Old Trafford σε προτάσεις, αγώνα πρωταθλήματος. Πόσο δίκιο είχε, πόσο δίκιο είχε ο Αλέφαντος για το Ποκμπάρε. Ρε το Ποκμπάρε. Άμα ζούσε ο Αλέφαντος με το Ποκμπάρε, τι πλάκα ρε, τι θα γινότανε. Τι λοιπόν, Ποκμπάρε. Να δούμε και το σύστημα και τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Γιατί ο Αρτέτα έχοντας πάρα πολλές απουσίες στα στόπερ και εκεί αξίζει μια κουβέντα, γιατί και ο Σαλίμπα που ήρθε νεοφερμένος τον έχει αποκλείσει και το Σοκράτη τον έχει αποκλείσει. Επέστρεψε ο Χόλντινγκ, ο Μουστάφι Πάγκο, έπαιξε με τον Τέρνι, τον Γκάμπριελ και τον Χόλντινγκ τριάδα, είχε Σάκα και Μπεγερίν, Ελνένι, Τόμας, Βίλιαν, τον Ομπαμεγιάνκ πιο έξω, γιατί ο Λακαζέτ μπορεί να παίξει μόνο φορ. Παρατήρησε έναν παίκτη, Κωσιτόδε, στο μάτς. Το είδα, ναι. Ωραία. Ο Ελνένι, ο οποίος όσο γεμίζει το μάτι, και εγώ προσωπικά αρχές σεζόν δεν ήξερα καν ότι έχει μείνει στο ρόστερ, παίρνει θέση βασικού, γιατί πολύ απλά σε αυτό το 3-4-3 που παίζει ο Αρτέτα, κάνει υπέροχα τις καλύψεις, είτε όταν θα ανέβει ο Τέρνι από τα αριστερά, κυρίως από εκεί, είτε ο Μπεγερίν. Έτσι, κάνει τις καλύψεις, γίνεται και τρίτο στόπερ για να εξυπηρετεί στην άμυνα όταν χρειαστεί, και μπακ και χαφ. Παίζει δηλαδή λίμπερο σε τρεις θέσεις. Είδες τι ωραία, παίρνει ρόλο. Ναι, 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 παίρνει ρόλο, γι' αυτό και παίζει εκεί. Με τον Παρτέι έχει σκληρύνει το κέντρο συσσαγωγικά, γιατί χρειαζόταν. Και εδώ είναι το κλασικό πλέον του Σόλτσερ. Βάζει ρόμβο, ουσιαστικά έχει τον Φερνάντες, δεν είναι Ισπανός, είναι Πορτογάλος, ο Φερνάντες δεκάρι, και έχει Πογκμπά, Μακτόμινέι και Φρέντ, τριάδα στα χαφ πίσω από τον Πορτογάλο, μπροστά ο Ράσφορντ με τον Γκρίνγουντ και πίσω ο Μπιζάκα, πολύ καλό μπακ. Ο Σο. Απίθαρχη τριάδα στα χαφ. Απίθαρχη. Απίθαρχος είναι ο Μπογκμπά. Ο Φρέντ, αυτό που του έχει ζητηθεί να κάνει, το κάνει μπροστά από τα στόπερ. Ο Μπογκμπά τον είδα. Έχει πάει δεύτερο σεντερφόρ. Πάει ένα τριπλάρι. Χάνει την μπάλα. Δεν γυρνάει. Ναι. Κάνει μεγάλες διαδρομές με ένα κορμί, το οποίο, όπως είπε ο Γκαρσία τον εσύ, κοίτα πουλάκι μου εσύ, 7 μέτρα μπροστά, 8 μέτρα πίσω, εδώ είσαι. Στο δωμάτιο της Ευγενούλας. Mm. Δεν γυρίζεις έξω στην αυλή. Ναι. Καταλαβες. Δεν χρειάζεται το Pogba. Φταίει ο προπονητής, δεν φταίει ο Pogba. Έχει, πάρει, έχει πάρει εκεί τον Van Beek με το που θα προσαρμοστεί στην Premier League. Θα παίζει αυτός, έχει πάρει Ολλανδό καλό χαφ εκεί. Εδώ βλέπουμε το χαζό πέναλτι που όπως φαραδείχθηκε ο ίδιος ο Pogba έκανε στον Μπεγερίν. Αλλά νομίζω ότι με βάση την εικόνα που είχε η Arsenal, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, άξιζε να πάρει την νίκη. Η μεταπτώση της Manchester είναι ένα σημείο, όχι μόνο της Manchester, πολλών ομάδων στη μετακορονοϊού εποχή, Γιάννη, πετάει 5 τη Λειψίχα, τρώει 0-1 από την Arsenal. Ναι. Τρώει 7-1 από την αυτήν, κερδίζει. Δηλαδή, πολλά μάτς, πολύ καλή, πολύ κακή. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να σταθεί. Πολλές αυξομοιώσεις στην απόδοση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και σε αντιπέξεις του στίχη. Αυτό βέβαια συμβαίνει, γιατί αφορά στο σύνολό τους όλες τις ομάδες. Γι' αυτό το βλέπεις και δεν μπορείς να πετύχεις και εύκολα σημείο στην Premier League. Η Everton που πήγαινε τρένο έχει κάνει δύο σερίτες. Η Aston Villa έβαλε 7
στην Λίβερπουλ και από τότε δεν έχει σταυρώσει νίκη. Θα τα βλέπουμε αυτά, θα τα βλέπουμε αυτά. Και πάλι τώρα θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα πάνε, η πρωταθλήτρια θα είναι αυτή που θα έχει τις λιγότερες γκέλες και όχι κανένα τρομερό σερί. Τη Λίντς θα κάτσω να δω σήμερα. Λίντς, θα κερδίσει σήμερα. Με τη Λέστερ, λες. Πιστεύω είναι πιο έτοιμη. Η Λέστερ έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άμα σταματήσει το Βάρντι. Είναι ωραίο, θα είναι ωραίο. Μπιέλσα κόντρα σε Μπρέντα Ρότζερς. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, έγινε. Κωστή, σε αφήνω. Καλό το δωμάτιο. Θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, από το ροζ δωμάτιο, έτσι. Έτσι. Έγινε. Άντε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, αύριο στις 6 το απόγευμα με το Sport Score Record. Να είστε καλά.